Πρόκειται για ένα μυστήριο που εδώ και 2.000 χρόνια προβληματίζει τους ιστορικούς και τους εξερευνητές. Ένα από τα πιο πολύ συζητημένα από όλα τα μυστικά. Τη θέση της χαμένης πόλης της Ατλαντίδας. Ένα μυστήριο που τους οδήγησε όλους να ψάξουν αρκετά πίσω στο χρόνο. Εκεί που η πραγματικότητα συγχωνεύεται με το μύθο. Λέγεται ότι η τραγική ιστορία της χρυσής πόλης της Ατλαντίδας ψιθυρίστηκε για πρώτη φορά στις πυραμίδες της Αιγύπτου. Οι ιεροί στοιχοί των Φαραώ μίλησαν σε έναν Έλληνα αξιωματούχο επισκέπτη, το Σόλωνα, για μια ισχυρή πόλη που καταστράφηκε ξαφνικά και βία, δίχως να αφήσει κανένα ίχνος της ύπαρξής της. Κανείς δεν θα μάθαινε ποτέ για την Ατλαντίδα, εάν δεν υπήρχε ο μακρινός απόγονος του Σόλωνα, ο φημισμένος Έλληνας φιλόσοφος Πλάτωνας, που έζησε τον 4ο αιώνα π.Χ. Ισχυριζόμενος ότι οι πολύτιμες πληροφορίες πέρασαν σε αυτόν μέσα από γενναίες Ελλήνων, ο Πλάτωνας κατέγραψε την παράξενη ιστορία της Ατλαντίδας σε ένα από τα κλασικά του έργα. Σύμφωνα με τα γραπτά του Πλάτωνα, κάποτε υπήρχε μία πόλη με απαράμιλο πλούτο και δύναμη, που βρίσκονταν στην άκρη μιας όμορφης και ιδιαίτερα έφορης πεδιάδας, επάνω σε ένα τεράστιο νησί. Η πόλη κυριάρχησε με μία ένδοξη αυτοκρατορία που άνθησε πριν από τουλάχιστον 9.000 χρόνια. Η πόλη, έγραφε ο Πλάτωνας, ονομάζονταν Ατλαντίδα και ήταν τόσο απίστευτα πλούσια, που τα τείχη της ήταν καλυμμένα με χρυσό και άλλα πολύτιμα μέταλλα. Χτισμένη μέσα σε ένα πολύπλοκο σύστημα καναλιών, διέθετε ένα τεράστιο εμπορικό δίκτυο και φοβερή στρατιωτική δύναμη. Αφού όμως οι βασιλείς της Ατλαντίδας κυριάρχησαν για πολλές γενναίες, η πόλη τους καταστράφηκε απότομα, από έναν δυνατό κατακλυσμό. Σε μία μόνο φρικτή νύχτα, η πόλη καταποντίστηκε στη θάλασσα και εξαφανίστηκε. Πρόκειται για μια συναρπαστική ιστορία. Είναι όμως αληθινή. Σαν ένας από τους μεγαλύτερους φιλοσόφους όλων των εποχών, ο Πλάτωνας είναι ίσως περισσότερο γνωστός για τις προσπαθίες του να περιγράψει μια ιδανική κοινωνία, τον τέλειο κόσμο, όπως εκείνος τον αντιλαμβάνονταν. Θα μπορούσε λοιπόν να είχε επινοήσει την ιστορία της Ατλαντίδας για να μεταφέρει αυτές τις ιδέες του. Όμως ο Πλάτωνας τονίζει διαρκώς ότι η ιστορία της Ατλαντίδας είναι πραγματική. Επιπλέον χαρτογραφεί εκτεταμένα τη γεωγραφία και την αρχιτεκτονική της Μητρόπολης με τρόπο που μοιάζει απτός και αληθινός. Την περιγράφει με τόσες λεπτομέρειες που μοιάζει περισσότερο με ταξιδιωτική περιγραφή, με ένα ταξιδιωτικό οδηγό για μια ξένη χώρα. Αυτό υποδηλώνει ότι πρόκειται για μια πραγματική τοποθεσία, κάπου μέσα στο χρόνο. Όντως όμως για πραγματική τοποθεσία, την οποία θα μπορούσαμε να αναζητήσουμε. Φυσικά, πολλοί πίστηκαν ότι η Ατλαντίδα ήταν ένα πραγματικό μέρος. Και έτσι, από την πρώτη εποχή των εξερευνήσεων έως σήμερα, η αναζήτηση για τη χαμένη πόλη έγινε αθεράπευτη αιμονή για πολλούς ιστορικούς και κυνηγούς θησαυρών. Μία από τις παλαιότερες τοποθεσίες που ενέπνευσαν αυτούς που αναζητούσαν την Ατλαντίδα ήταν το ελληνικό νησί Θήρα στην Ανατολική Μεσόγειο. Πιο ειρηνικό τώρα. Τα σκούρα βράχια του μαρτυρούσαν μία τρομακτική φυσική. Πριν από 3.500 χρόνια περίπου, οι άνθρωποι αναγκάστηκαν να τρέξουν για να σώσουν τη ζωή τους, καθώς το ηφαίστειο εξεράγει με τρομακτική ορμή. Εκτόξευσε γιγάντιες ποσότητες λάβας που όχι μόνο κάλυψαν ολόκληρο το νησί της Θήρας, αλλά εξαπλώθηκαν σε ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο.
Η έκρηξη του ηφαιστείου της θύρας ήταν η μεγαλύτερη στην ιστορία. Εδώ, σκέφτηκαν πολλοί, συνέβη ένα γεγονός που θύμιζε έντονα την περιγραφή του Πλάτωνος για το καταστροφικό τέλος της Ατλαντίδος. Περισσότερες ενδείξεις ήρθαν δραματικά στο φως το 1967, όταν οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν μια ολόκληρη εγκαταλελειμμένη πόλη στη θύρα. Είχε μείνει κρυμμένη για αιώνες, κάτω από στρώσεις στερεοποιημένης ηφαιστειακής στέφρας. Οι ανασκαφές αποκάλυψαν ότι οι άνθρωποι που ζούσαν εδώ αποτέλεσαν κάποτε τμήμα του σπουδαίου μινωικού πολιτισμού. Όντας μία από τις πιο σημαντικές δυνάμεις της Μεσογείου, οι Μίνωες, όπως και οι Άτλαντες, ήταν πλούσιοι και εξευγενισμένοι, με τις πολυτελείς τους κατοικίες στολισμένες με περίτεχνες στιχογραφίες. Είναι αλήθεια ότι το πρότυπο του πολιτισμού που ανακαλύψαμε σε αυτά τα ερείπια είναι ακριβώς ή σχεδόν ακριβώς αυτό που περιγράφει ο Πλάτωνας για την Ατλαντίδα. Αυτό όμως που δεν είναι ακριβώς ίδιο με τις περιγραφές είναι η χρονολογία της θύρας. Ο Πλάτωνας είπε ότι η Ατλαντίδα καταστράφηκε 9.000 χρόνια πριν από την εποχή του πρόγονου του του Σόλωνα. Όμως η μινωική πόλη θάφτηκε κάτω από την καυτή κόκκινη στάχτη μόλις πριν από 900 περίπου χρόνια. Υπήρχαν όμως αντίλογοι, σύμφωνα με τους οποίους ο αριθμός των 9.000 ετών πρέπει να ήταν λανθασμένος. Αφού ούτε η ιστορία της Αιγύπτου δεν φτάνει τόσο παλιά, μάλλον επρόκειτο για ένα λάθος που πέρασε καθώς η ιστορία μεταφέρθηκε από τους Αιγύπτιους στους Έλληνες. Γι' αυτό δεν θα πρέπει να αποκλείσουμε τη θύρα. Όλες οι ομοιότητες, η έκρηξη του ηφαιστείου, ο τύπος της κοινωνίας, το πρότυπο του πολιτισμού, έπεισαν πολλούς ότι η θύρα είναι η Ατλαντίδα. Παρά όμως τις ομορφιές της, οι ημερομηνίες δεν είναι η μόνη δυσκολία στην περίπτωση της θύρας. Διότι αποτελούσε απλά μία μικρή αποικία του αρκετά μεγαλύτερου μινωικού πολιτισμού. Όμως στην ιστορία του Πλάτωνα, εξαφανίζεται ολόκληρη η αυτοκρατορία της Ατλαντίδος. Η θύρα δεν ήταν το κέντρο του μινωικού πολιτισμού. Το κέντρο ήταν η Κρήτη, 70 χιλιόμετρα μακριά από εδώ. Όμως η Κρήτη δεν επηρεάστηκε από την έκρηξη. Πολλοί είναι αυτοί που εξακολουθούν να πιστεύουν ότι εδώ ήταν ο τόπος που οι Άτλαντες βρήκαν τραγικό τέλος. Αλλά οι αμφιβολίες για τη θύρα οδήγησαν άλλους να αναζητήσουν αλλού τη χαμένη πόλη. Και ήταν σε έναν τόπο ηρώων και θρύλων. Σε έναν τόπο που επί αιώνες πίστευαν ότι και αυτός ανήκε στη σφαίρα της φαντασίας, που αναπτύχθηκε μια πιο πρόσφατη θεωρία για την Ατλαντίδα. Πολλοί κάποτε πίστευαν ότι η ισχυρή πόλη της Τρίας ήταν επινόηση του Έλληνα ποιητή Όμηρου στις επικές ιστορίες του για τους Τροϊκούς πολέμους. Όταν όμως ανακαλύφθηκε στην Τουρκία αυτός ο χώρος από την εποχή του Χαλκού, η φημισμένη πόλη της Τρίας μεταμορφώθηκε από μύθο σε συμπαγή πέτρα. Ένας από τους πολλούς αρχαιολόγους που ταξίδεψαν για να εξερευνήσουν τα ερείπια της Τρίας, ο γεωαρχαιολόγος Δ.Ρ. Έμπεναρτ Ζάνκερ, διατύπωσε μια εκπληκτική ιδέα. Θα μπορούσε η ανακάλυψη της Τρίας να δώσει τέλος στην αναζήτηση της Ατλαντίδος? Θα μπορούσαν οι δύο θρυλικές πόλεις να είναι μία και μοναδική? Η Τρία δεν βυθίστηκε στη θάλασσα, ούτε καταστράφηκε μέσα σε μια νύχτα. Αλλά η έρευνα του Ζάνκερ αποκάλυψε πολλές εκπληκτικές ομοιότητες με την Ατλαντίδα όσον αφορά το τοπίο και την αρχιτεκτονική της πόλης. Ορισμένοι ειδικοί πιστεύουν ότι ο Ζάνκερ είχε δίκιο.
Η ιδέα του Ζάγκερ ότι η Τρία και η Ατλαντίδα ίσως ήταν το ένα και το αυτό είναι πρόσφατη, πολύ πρωτότυπη και πολύ συναρπαστική. Η ισχύ της θεωρίας αυτής έγκυται στο ότι πάρα πολλά χαρακτηριστικά φαίνεται πιθανό ή σχεδόν σίγουρο να υπάρχουν στην περιοχή της Τρίας. Για παράδειγμα, λέγεται ότι η Ατλαντίδα βρίσκονταν σε ένα βουνό που υψώνονταν σε μια πανέμορφη και έφορη πεδιάδα. Και πράγματι, η Ακρόπολη της Τρίας βλέπει από τον οχυρωμένο λόφο σε μια μεγάλη πεδιάδα από κάτω. Και δεν είναι μόνον αυτό. Η Τρία απέχει μόνο λίγα χιλιόμετρα από την ακτή. Ο Ζάγκερ διαφώνησε ότι μια σειρά από παλιά ποτάμια και αρδευτικά κανάλια που κατασκευάστηκαν από τον άνθρωπο και που ανακαλύφθηκαν στην πεδιάδα ήταν κάποτε κανάλια που ένωναν την πόλη με τη θάλασσα, όπως ακριβώς περιγράφεται για την Ατλαντίδα. Πιστεύω ότι εδώ έχουμε μια ιδέα για το πού μπορεί να βρίσκεται η Ατλαντίδα και δεν μπορούμε να μην λάβουμε υπόψη μας αυτή την ιδέα. Κάποιοι άλλοι όμως αρχαιολόγοι απέρριψαν αυτήν την τολμηρή θεωρία. Ο Ντόναλντ Ίστον ισχυρίζεται ότι τα χαρακτηριστικά που εντόπισε ο Ζάγκερ δεν υπάρχουν καθόλου εκεί. Πιστεύω ότι η θεωρία είναι επιφανειακά αληθοφανής. Μόλις τις ρίξεις μια πιο προσεκτική ματιά, όλα καταραίουν και δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια αλήθεια στην ιδέα ότι η Τρία μπορεί να είναι η Ατλαντίδα. Ήταν άραγε αυτά τα ανθρώπινα έργα όντως κανάλια? Μπορούσαν άραγε, όπως την περιγραφή της Ατλαντίδας από τον Πλάτωνα, να μετέφεραν πλοία στην καρδιά της πόλης? Πρόκειται για μια υπέροχη ιδέα. Εγώ θα ήθελα πολύ να πιστέψω ότι τα πλοία της εποχής του Χαλκού μπορούσαν να πλεύσουν σε αυτή ακριβώς την Τάφρο με τα πανιά τους ανοιγμένα. Θα ήταν ένα υπέροχο θέαμα. Μόνο που υπάρχει ένα πρόβλημα επάνω σε αυτό. Το ότι αυτή η Τάφρος ποτέ δεν υπήρξε χαμηλότερη από 11 μέτρα επάνω από το επίπεδο της θάλασσας. Και συνεπώς είναι εντελώς αδύνατο να μπορούσαν τα πλοία να έχουν πλεύσει από τη θάλασσα έως εδώ. Όμως ο καθηγητής Βαν Άντελ διαφωνεί ότι η ξηρά κοντά στην ακτή ανέβαινε γοργά. Επομένως, πριν από 3.000 χρόνια, την εποχή της Τρίας, τα κανάλια θα ήταν πολύ χαμηλότερα, τουλάχιστον αρκετά χαμηλά, για να συνδέουν την πόλη με τη θάλασσα. Το θεωρώ πολύ δύσκολο να φανταστώ γιατί κάποιος θα κατέβαλε κάθε προσπάθεια να σκάψει δύο κανάλια από την πεδιάδα ως την ακτή, τα οποία δεν θα έφταναν ποτέ στο επίπεδο της θάλασσας. Δεν καταλαβαίνω ποιος θα ήταν ο σκοπός τους. Τι συμβαίνει όμως με την πεδιάδα της Τρίας? Είναι πράγματι ίδια με την τεράστια πεδιάδα στην οποία βρίσκονταν η Ατλαντίδα? Η πεδιάδα της Ατλαντίδος, όπως κρίνουμε από τις μετρήσεις, θα πρέπει να είχε μέγεθος 200.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Η πεδιάδα της Τρίας είναι 4.000 φορές μικρότερη από αυτή. Ο Ζάγκερ τόνισε ότι οι υπερβολικές διαστάσεις συνηθίζονταν στα κλασικά κείμενα. Ο ίδιος και οι υποστηρικτές του επέμεναν για περισσότερες ανασκαφές που θα επιβεβαίωναν τη θεωρία του. Τους ενθάρρυνε το γεγονός ότι η θεωρία είχε επιτρέψει στο Ζάγκερ να κάνει προβλέψεις για το τι θα μπορούσε να ανακαλυφθεί σε εκείνη την τοποθεσία. Για παράδειγμα, προέβλεψε ότι εάν η Τρία ήταν η Ατλαντίδα, θα αποδεικνύονταν πολύ μεγαλύτερη. Πριν από 2 χρόνια ανακαλύφθηκαν υπόγεια χαντάκια, πολύ μακρύτερα από εκεί που θεωρούνταν ότι βρίσκονταν τα όρια της πόλης. Πιστεύω ότι η θεωρία της Τρίας είναι ιδιαίτερα σημαντική και μου φαίνεται ότι θα πρέπει να παραμερίσουμε τις διάφορες απόψεις μας για το πόσο αληθινή ή όχι μπορεί να είναι και να τη μελετήσουμε όπως της αξίζει. Παρά τη σπουδαιότητά της όμως, η θεωρία της Τρίας δεν κατόρθωσε να σβήσει τη δίψα εκείνων που αναζητούσαν την Ατλαντίδα. Διότι σύμφωνα με κάποιους από αυτούς, ο Πλάτωνας μας έδωσε σαφείς πληροφορίες για το που βρίσκονται τα χρυσά ερείπια της Ατλαντίδος και έδειχνε χιλιάδες μίλια προς την αντίθετη κατεύθυνση. Όταν ο Πλάτωνας κληροδότησε στην ιστορία τη μυστηριώδη διήγησή του για τη χαμένη πόλη, δεν παρέλειψε να αναφέρει το πού βρίσκονταν η Ατλαντίδα.
είπε ότι η τοποθεσία της ήταν σε ένα νησί στο μέγεθος της Λιβύης και της Ασίας μαζί, το οποίο βρίσκονταν πέρα από τους στήλους του Ηρακλή και στον Ατλαντικό ωκεανό. Η στήλη του Ηρακλή ήταν το όνομα που χρησιμοποιούσαν συνήθως οι Έλληνες για τα στενά του Γιβραλτάρ στην είσοδο της Μεσογείου. Ενώ χρησιμοποιούσαν την έκφραση Ατλαντικός ωκεανός, όπως τη χρησιμοποιούμε και σήμερα. Επομένως, αν η Ατλαντίδα βρισκόταν σε ένα γιγάντιο νησί του Ατλαντικού ωκεανού, ούτε η Θύρα, ούτε η Τρία, ούτε καμιά άλλη τοποθεσία της Μεσογείου θα μπορούσε να είναι κατάλληλη. Όμως, όπως λένε οι υποστηρικτές τους, η τοποθεσία του Πλάτωνος δεν θα πρέπει να ληφθεί υπόψη κυριολεκτικά. Άλλωστε, οι Αιγύπτιοι, από τους οποίους υποτίθεται ότι προήλθαν οι πληροφορίες, δεν είχαν διασχίσει τον Ατλαντικό. Η Μεσόγειος, η περιοχή με την οποία ήταν εξοικειωμένη, πρέπει να θεωρηθεί πιθανότερη τοποθεσία για την Ατλαντίδα. Αλλά παρά το γεγονός ότι υπήρχε χώρος για λάθη, καθώς η ιστορία μεταφέρονταν διαμέσου των αιώνων, δεν συμφωνήθηκε ότι η τοποθεσία που έδωσε ο Πλάτωνας είναι αποτέλεσμα παρερμήνευσης ή παρανόησης. Η περιγραφή είναι σαφέστατη. Η Ατλαντίδα βρίσκεται πέρα από τα στενά του Γιβραλτάρ στον Ατλαντικό ωκεανό και συνεπώς καμιά τοποθεσία της Μεσογείου δεν μπορεί να θεωρηθεί κατάλληλη. Και όταν ο Πλάτωνας μας είπε ότι η αυτοκρατορία ονομάζονταν Ατλαντίδα, αυτό ίσως αποτελούσε από μόνο του μία σημαντική ένδειξη. Δεν είναι τυχαίο που οι λέξεις Ατλαντίδα και Ατλαντικός ηχούν παρόμοια. Προέρχονται και τα δύο από την ίδια ρίζα, Άτλαντας, ένας από τους σπουδαιότερους Έλληνες θεούς, του οποίου συχνά το όνομα αναφέρονταν για να δηλώσει χώρες της Δύσης. Όταν οι εξερευνητές του 15ου αιώνα έπλευσαν στη Δύση διασχίζοντας τον Ατλαντικό και ανακάλυψαν ένα τεράστιο νησί, την Αμερική, κάποιοι από αυτούς σκέφτηκαν ότι αυτό θα μπορούσε να είναι η γη της Ατλαντίδας. Αργότερα αυτή η ιδέα απορρίφθηκε, αλλά σήμερα ορισμένοι αναρωτιούνται εάν οι πρώτοι εξερευνητές είχαν ίσως δίκιο. Η περιγραφή του Πλάτωνα, ότι πέρα από τους στήλους του Ηρακλή υπάρχει ένα γιγάντιο νησί σε μέγεθος δύο Ηπείρων, μπορεί να ταιριάζει μόνο για την Αμερική. Δεν υπάρχει πουθενά κάτι άλλο παρόμοιο. Η σύγχρονη γεωλογία αποκάλυψε ότι ακόμα και τα πιο βίαια φυσικά φαινόμενα δεν μπορούν να καταποντήσουν ένα νησί μέσα σε μια νύχτα, ενώ ένα νησί σε μέγεθος Ηπείρου δεν μπορεί να βυθιστεί ποτέ στη θάλασσα. Παρά τους διαρκείς ισχυρισμούς ότι η Ατλαντίδα θα μπορούσε να βρίσκεται σε ένα βυθισμένο κομμάτι γης κάτω από τον ωκεανό, η γεωλογία υπονοεί ότι οι λεπτομέρειες που δίνει ο Πλάτωνας για την Ατλαντίδα δεν μπορεί να είναι ακριβείς. Και έτσι γεννήθηκε τώρα άλλη μια ιδέα για την Ατλαντίδα. Μια ιδέα που θα μπορούσε να ανατρέψει πολλές από τις πεποιθήσεις μας για τον αρχαίο κόσμο. Μια ιδέα που δηλώνει ότι όταν ο Πλάτωνας μας μιλούσε για μια χαμένη πόλη, αναφερόταν σε ένα μέρος που βρισκόταν χιλιάδες μίλια μακριά, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού ωκεανού. Και σήμερα, με την αξιοθαύμαστη ανακάλυψη στη Βολιβία, η ιδέα αυτή βρίσκει περισσότερους υποστηρικτές, παρόλο που κάποτε θεωρούνταν πέρα από τη σφαίρα των πιθανοτήτων, ότι η Ατλαντίδα ίσως υπήρξε μια πόλη στο γιγάντιο νησιωτικό όγκο της Αμερικής. Πολλές χιλιάδες πόδια πάνω από το επίπεδο της θάλασσας, στο άγριο τοπίο της ορεινής πεδιάδας της Βολιβίας, βρίσκεται μια μυστηριώδη συλλογή από ερείπια. Ο λαός των Αγιαμάρα είναι Αμερικανοί Ινδιάνοι που έζησαν για χιλιάδες χρόνια στις νότιες Άνδης. Πριν από πάρα πολύ καιρό, οι μακρινοί τους προγονείοι έχτισαν μνημεία στην τοποθεσία που ονομάζεται Τιουανάκου και που τώρα οι Αγιαμάρα βοηθούν στις ανασκαφές τους. Ένας από τους αρχηγούς της ομάδας είναι ο αρχαιολόγος καθηγητής Άλαν Κολάτα του Πανεπιστημίου του Σικάγο. Ο καθηγητής Κολάτα είπε:
Όταν οι πρώτοι εξερευνητές και αρχαιολόγοι ήρθαν στο Τιουανάκου πριν από 100 χρόνια, θεώρησαν ότι όλα αυτά ήταν απλώς μια συλλογή από ναούς. Όμως σήμερα οι ανασκαφές μας λένε μια πραγματικά εντελώς διαφορετική ιστορία. Δεν πρόκειται απλά για ναούς, αλλά για μια τεράστια πόλη. Σήμερα γνωρίζουμε ότι έχει μέγεθος πάνω από 6 τετραγωνικά χιλιόμετρα και ότι ο πληθυσμός της έφτανε τουλάχιστον τους 50.000 κατοίκους. Θα μπορούσαν αυτά να είναι τα πραγματικά τείχη της θρυλικής πόλης της Ατλαντίδος? Πόσα κοινά έχει ο χαμένος πολιτισμός των Τιουανάκου με την περίφημη ιστορία του Πλάτωνος? Καθώς γνωρίζουμε, η Ατλαντίδα βρίσκονταν σε μια ιδιαίτερη αφορή πεδιάδα τεραστίων διαστάσεων. Το Τιουανάκου βρίσκεται στο υψίπεδο της Βολιβίας, ένα γιγάντιο οροπέδιο ανάμεσα στις Άνδης, το οποίο ξεπερνά σε μέγεθος οτιδήποτε στη Μεσόγειο. Σήμερα το υψίπεδο είναι μια σχετικά άγονη αγροτική γη, αλλά την εποχή των Τιουανάκου, οι αγρότες διέθεταν ένα ειδικό σύστημα ανυψώσεων λιβαδιών που έκανε τη γη 10 φορές πιο παραγωγική από ό,τι είναι σήμερα. Όπως ακριβώς και στη χώρα της Ατλαντίδος, η αυθονία σε φαγητό ήταν εκείνο που έκανε την περιοχή πρόσφορη και επέτρεψε την ανάπτυξη μιας μεγάλης πόλης. Αυτός ο ναός υπήρξε ένας από τους πολλούς στο κέντρο μιας πολύβουης Μητρόπολης που περιλάμβανε βασιλικά παλάτια, δημόσιους κήπους και περιοχές κατασκευών. Και σαν μια άλλη ηχό της Ατλαντίδας, ο ενδότερος πυρήνας της πόλης φυλασσόταν από τους εκλεκτούς της εξουσίας. Σήμερα, μόνο ένα μικρό τμήμα της πόλης είναι ορατό. Αλλά και οι ανασκαφές αποκαλύπτουν ότι πολλά από τα οικοδομήματα κατασκευάστηκαν με γιγάντιες πέτρες που μεταφέρθηκαν από τα ορυχεία που βρίσκονται σε απόσταση πολλών χιλιόμετρων. Ο Άλαν Κολάτα, μαζί με μια ομάδα από το Ινστιτούτο Αρχαιολογίας της Βολιβίας, ανακάλυψε ότι οι μέθοδοι οικοδόμησης, όπως αυτές οι λαβίδες που φτιάχτηκαν από χυτό χαλκό, ήταν ιδιαίτερα εξεζητημένες. Αυτές οι μορφές τεχνολογίας επέτρεψαν στους κατοίκους του Τιουανάκα να χτίσουν το πιο εντυπωσιακό οικοδόμημα απ' όλα. Το γιγάντιο ύψωμα του Ακαπάνα, με ύψος 17 μέτρα και μήκος 200 μέτρα. Μπορεί να μοιάζει με φυσικό λόφο, αλλά οι ανασκαφές προσδιορίσαν ότι κάτω από τη γη υπάρχει μια πυραμίδα με 7 βαθμιδωτά επίπεδα. Δεν υπάρχει λοιπόν αμφιβολία ότι το Τιουανάκου ήταν μια μεγάλη μητρόπολη. Και οι παραλληλισμοί με την Ατλαντίδα δεν τελειώνουν εδώ. Ο Πλάτωνας είπε ότι η χαμένη πόλη ήταν τόσο απίστευτα πλούσια που τα τείχη της ήταν καλυμμένα με χρυσό, ένα ίχνος καλλιτεχνικής πατάλης ίσως. Σήμερα γνωρίζουμε ότι το Τιουανάκου ήταν μια εκπληκτικά πλούσια πόλη. Ανακαλύψαμε ότι τα παλάτια και οι ναοί της πόλης ήταν στην κυριολεξία καλυμμένα με χρυσό. Βρήκαμε μια σειρά από χρυσούς πύρους βυθισμένους στην πρόσωψη αυτών των κτηρίων, όπου θα προσαρμόζονταν τα πειραματόζωα. Όταν κοιτούσε λοιπόν κάποιος τους ναούς και τα παλάτια του Τιουανάκου, δεν έβλεπε γυμνή πέτρα, αλλά αντίκριζε στην κυριολεξία μια πόλη να αστραποβολεί στο φως που αντανακλούσαν οι χρυσές προσώψεις. Δυστυχώς, μετά από αιώνες λαιλασίας, διασώζονται ελάχιστα τεχνουργήματα από χρυσό, όπως αυτή, η μικροσκοπική μάσκα που βρέθηκε σε έναν νεκρικό θάλαμο. Ο απαράμιλος πλούτος της Ατλαντίδος οφείλεται σε έναν πολύ συγκεκριμένο λόγο. Οφείλεται στη θέση της σαν εμπορικό κέντρο. Μια άλλη ομοιότητα με τη χαμένη Ατλαντίδα αποδεικνύει ότι το Τιουανάκου ήταν ακριβώς ένα τέτοιο κέντρο. Οι άνθρωποι εξακολουθούν έως σήμερα να έρχονται από παντού, ακόμα και πέρα από τα σύνορα με το Περού, μεταφέροντας τα προϊόντα τους στην τόπια αγορά.
Το εμπορικό δίκτυο του Τιουανάκου λειτουργούσε διαφορετικά. Οι άνθρωποι δεν αγόραζαν ούτε πουλούσαν ελεύθερα όπως σήμερα. Όλες οι συναλλαγές ελέγχονταν από τους βασιλείς τους σε μια μορφή κρατικού μονοπωλίου. Αλλά για πολλά από τα προϊόντα, τρόφιμα, υφάσματα και κεραμικά, το εμπόριο ήταν το ίδιο. Η τεράστια εμπορική δραστηριότητα στο Τιουανάκου ήταν δυνατή χάρη σε ένα ιδιαίτερο μέσο μεταφοράς. Τα ξαδέρφια της Καμίλας, τα Λάμα, εξακολουθούν και σήμερα να είναι πολύτιμα στο τραχύ έδαφος των Άνδεων. Οι ειδικοί πιστεύουν ότι την εποχή του Τιουανάκου, τεράστια καραβάνια με Λάμα διέσχιζαν ακατάπαυστα το υψίπεδο, μεταφέροντας αγαθά από τη Μεγάλη Μητρόπολη. Γνωρίζουμε ότι παραπάνω από 2-3, ίσως και 5.000 ζώα φορτώνονταν με εμπορεύματα από θαυμάσια υφάσματα έως χρυσό, ασίμι και πιο κοινά αγαθά όπως ράβδου σάλατος και τρόφιμα. Μια εκπληκτική ποσότητα προϊόντων έφτανε στο Τιουανάκου. Γνωρίζουμε ότι το Τιουανάκου ήταν το βασικό εμπορικό κέντρο των νότιων Άνδεων. Έτσι οι ανακαλύψεις στο Τιουανάκου δείχνουν ότι επρόκειτο πράγματι για μια υπερβολικά πλούσια πόλη, που ήταν παράλληλα μεγάλο εμπορικό κέντρο. Όμως και η Ατλαντίδα ήταν επίσης μια μεγάλη στρατιωτική δύναμη με τεράστιο ισχυρό στρατό. Είχαν και οι ηγεμόνες του Τιουανάκου, όπως και οι Άτλαντες, τη δύναμη να εισβάλλουν, να κατακτούν και να κυριαρχούν. Εδώ ένας πολεμιστής που απεικονίζεται με το πρόσωπο ενός πούμα, κρατάει ένα τρόπαιο, το κομμένο κεφάλι του εχθρού του. Ενώνοντας τις μαρτυρίες από την τέχνη, όπως αυτή εδώ, γίνεται εμφανές ότι το Τιουανάκου ήταν μια αξιόλογη στρατιωτική δύναμη. Οι βασιλείς του Τιουανάκου ήταν πολέμαρχοι. Γνωρίζουμε ότι σε κάποιο σημείο της ιστορίας της, οι βασιλείς της πόλης κατέκτησαν ολόκληρο το λεκανοπέδιο της Τιτικάκα στο Περού και στη Βολιβία. Και στη συνέχεια άρχισαν να τοποθετούν στρατεύματα στην ακτή της Χιλής έως και τη Βόρεια Αργεντινή. Άρχισαν επίσης να απεικούν σε αυτή τη μεγάλη επικράτεια. Επομένως, το Τιουανάκου ήταν όντως μια μεγάλη στρατιωτική δύναμη. Αλλά η στρατιωτική υπεροχή δεν ήταν ο μόνος λόγος που οι βασιλείς της Ατλαντίδος κατόρθωσαν να κυριαρχήσουν σε μια τόσο μεγάλη περιοχή. Ήταν επίσης θεϊκοί, γεννημένοι από τους θεούς. Είχαν και οι βασιλείς του Τιουανάκου ανάλογη θεϊκή καταγωγή. Η απάντηση είναι ναι. Η θρησκεία των Τιουανάκου ήταν τόσο ισχυρή που τα ίχνη των τελετών της μπορούν έως σήμερα να βρεθούν στον πολιτισμό των Αϊαμάρα. Η πύλη του ήλιου είναι ένα πιθανό σύμβολο της θρησκευτικής σπουδαιότητας της πόλης και λέγεται ότι πρόκειται για ημερολόγιο. Με την κρυφή γνώση του πότε να σπείρουν και να θερήσουν που τους έδινε το ημερολόγιο, οι βασιλείς του Τιουανάκου έγιναν ο θεϊκός σύνδεσμος μεταξύ των θεών και των ανθρώπων. Οπλισμένοι με αυτή τη μαγική δύναμη, μπόρεσαν να εξαπλώσουν τη θρησκεία τους σε ολόκληρη την περιοχή. Αυτό που στην πραγματικότητα εξάπλωσαν οι βασιλείς του Τιουανάκου με τις θρησκευτικές τους ιδέες ήταν μια απίστευτα ισχυρή κρατική ιδεολογία με επιρροή. Αυτή η ιδεολογία επικράτησε σε μια μεγάλη έκταση των νότιων και κεντρικών Άνδεων και ήταν η δύναμη των θρησκευτικών ιδεών και όχι η στρατιωτική δύναμη ή ο εξαναγκασμός που επέτρεψαν στους βασιλείς του Τιουανάκου να επεκτείνουν την δυναστεία τους για περισσότερα από 500 χρόνια. Όπως ακριβώς και οι βασιλείς της Ατλαντίδος, με το θεϊκό τους κύρος, η κυβερνούσα δυναστεία του Τιουανάκου μπόρεσε να περάσει την ιερή της δύναμη από γενιά σε γενιά. Το Τιουανάκου δεν βρίσκεται μακριά από τις ακτές της λίμνης Τιτικάκα,
και η περιοχή γύρω από τη λίμνη ήταν η κεντρική σφαίρα της επιρροής του, αλλά τα θρησκευτικά του στοιχεία και τα τεκμήρια των αποικιών βρέθηκαν σε αποστάσεις μακρινές, όπως είναι τα παράλια της Χιλής, το Περού και η Βόρειος Αργεντινή. Η πύλη του ήλιου δεν ήταν απλά μια συλλογή από ναούς, αλλά ούτε και μια μεγάλη πόλη. Ήταν μια απίστευτα ισχυρή αυτοκρατορία που κυριάρχησε στην περιοχή των Άνδεων. Το ότι ο Ανάκου έχει πολλές ομοιότητες με την Ατλαντίδα, ο πλούτος του, τα τείχη του από χρυσό, η στρατιωτική του δύναμη, το γεγονός ότι ήταν αυτοκρατορία. Είναι λογικό λοιπόν να μπει κανείς στον πειρασμό, να πιστέψει ότι αυτά θα μπορούσαν να είναι τα πραγματικά ερείπια της χαμένης πόλης της Ατλαντίδος. Στην τροπική ζούγκλα του Μεξικό, ένας άντρας που ονομαζόταν Ολμέκ επιχείρησε κάποτε ένα έργο που απαιτούσε τεράστια ανθρώπινη προσπάθεια. Με εργατικό δυναμικό 80.000 ατόμων, οι οποίοι εργάστηκαν για περίπου 11 εκατομμύρια ώρες, απομάκρυναν τη βλάστηση για να δημιουργήσουν ένα σπουδαίο καταβλισμό που αναδύθηκε στη ζούγκλα από τα αναχώματα. Σήμερα, οι τοπικοί αρχαιολόγοι όπως η Ιαν Σάιφερς του Πανεπιστημίου του Μεξικό σκάβουν ξανά και καθαρίζουν την τοποθεσία του Σαν Λορέντζο για να αναλάβουν τη μεγαλύτερη ανασκαφή στην ιστορία του πολιτισμού των Ολμέκ. Πρόκειται για ένα δύσκολο έργο, διότι η περιοχή στην οποία οι Ολμέκ έκτισαν τον καταβλισμό τους είναι ένας λόφος που απλώνεται αρκετά χιλιόμετρα και το μεγαλύτερο μέρος της είναι κρυμμένο στην πυκνή βλάστηση. Αλλά ένα πράγμα είναι ήδη ξεκάθαρο, η χρυσή εποχή του τόπου. Ο πολιτισμός των Ολμέκ στο Σαν Λορέτζο χρονολογείται εδώ και 3.000 χρόνια, ίσως και νωρίτερα. Πριν από αυτή την άνθηση που συνέβη πριν από 3.000 χρόνια, προϋπήρχαν εδώ και άλλοι πολιτισμοί. Και από αυτούς τους αυτόχθονες πολιτισμούς αναπτύχθηκαν οι Ολμέκ. Οι Ολμέκ άνθησαν 1.000 χρόνια προτού ο Πλάτωνας καταγράψει την ιστορία της Ατλαντίδος. Και εκτός του ότι υπήρξαν ένας από τους σημαντικότερους λαούς της αρχαιότητας, οι Ολμέκ παρουσιάζουν σαφείς αποδείξεις του πολιτισμού τους. Παρόλο που το τροπικό κλίμα κατέστρεψε πολλά από αυτά που έκτισαν, η έρευνα αποκαλύπτει ότι οι Ολμέκ αξίζουν αναμφισβήτητα αυτό το χαρακτηρισμό. Δημιούργησαν μια εντυπωσιακή και πολύπλοκη μορφή τέχνης, κατασκευάζοντας αυτά τα κολοσιαία αγάλματα ύψους 2 μέτρων. Οι ηγεμόνες των Ολμέκ είχαν όλα τα χαρακτηριστικά ενός μεγάλου πολιτισμού. Ένα πολυπληθές και οργανωμένο εργατικό δυναμικό, μεγάλες πόλεις, ένα πολύπλοκο σύστημα κατάταξης και μια ευρεία σφαίρα επιρροής στην περιοχή. Πιστεύω ότι καθώς ο χρόνος και οι έρευνες συνεχίζονται, κάθε μέρα φέρνει όλο και μεγαλύτερες εκπλήξεις επάνω στο πόσο εξελιγμένος ήταν ο πολιτισμός των Ολμέκ. Επομένως, ξέρουμε σήμερα ότι ο πολιτισμός ξεκίνησε από την Αμερική, την εποχή των χρονολογιών που αναφέρονται για την Ατλαντίδα. Αλλά το μυστήριο δεν έχει ακόμα λυθεί, ούτε η ιστορία έχει ολοκληρωθεί. Γιατί υπάρχει ένα απλό και προφανές μειονέκτημα στη θεωρία της Αμερικής. Πώς θα μπορούσαν οι Αιγύπτιοι ή οι Έλληνες να γνωρίζουν για την Αμερική? Μόνο από την εποχή του Κολόμβου και μετά, 2.000 χρόνια αργότερα εδραιώθηκαν οι επαφές ανάμεσα στην Ευρώπη και την Αμερική, κάτι που προφανώς αποκλείει την τελευταία ως πιθανή τοποθεσία της χαμένης πόλης.
Υπάρχουν όμως και εκείνοι που ισχυρίζονται ότι μας τυφλώνουν οι αντιλήψεις μας για την ιστορία. Αυτοί ισχυρίζονται ότι οι Ολμέκ άφησαν μια ένδειξη για τους επισκέπτες πέρα από τον Ατλαντικό πολύ πριν από την εποχή του Κολόμβου. Και ρωτούν, γιατί τα πρόσωπα στις κολοσιαίες κεφαλές των Ολμέκ δεν μοιάζουν με τους ηθαγενείς της Κεντρικής Αμερικής? Ο καθηγητής Τζένοβς είναι ένας ανθρωπολόγος που πιστεύει ότι οι κολοσιαίες κεφαλές των Ολμέκ μοιάζουν με πορτρέτα Αφρικανών. Κάποια από αυτά τα χαρακτηριστικά των προσώπων μαρτυρούν στα σίγουρα μια σχέση με νεγροειδείς ομάδες ή τουλάχιστον με αυτά που συνδέουμε με αυτές τις ομάδες. Κοιτάζοντας χαρακτηριστικά σαν κι αυτά, μπορούμε να δούμε ότι δεν είναι τα τυπικά των αυτόχθονων της Νοτιού Αμερικής. Όπως και οι Λευκοί, δεν είναι αυτόχθονες στο μεγαλύτερο μέρος της Αφρικής. Δεν υπήρχαν και μαύροι στη Νότιο Αμερική. Μας φαίνεται παράξενο όταν τα βλέπουμε, γι' αυτό και αναγκαζόμαστε να ρωτήσουμε τι συμβαίνει. Θα μπορούσαν οι κεφαλές των Ολμέκ να απεικονίζουν Αφρικανούς επισκέπτες από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού? Άλλοι αρχαιολόγοι πιστεύουν ότι είναι πιθανότερο τα αγάλματα να ανήκουν στην πραγματικότητα σε βασιλείς των Ολμέκ. Απλώς είναι υπερβολικά στυλιζαρισμένα. Υπάρχουν διάφορες θεωρίες για τις κολοσιαίες κεφαλές. Πιστεύω ότι η πιο αξιοσημείωτη ερμηνεία είναι ότι πρόκειται για πορτρέτα ηγεμόνων. Αλλά πώς εξηγείται η εμφάνιση γενιοφόρων στην περιοχή των Ολμέκ, ένα ακόμα παράδοξο, αφού οι Αμερικανοί Ινδιάνοι της περιοχής αυτής γενετικά δεν έχουν γένια? Ίσως είναι και αυτές απεικονίσεις ξένων, ή μήπως οι άνθρωποι είχαν γένια στο παρελθόν? Και εδώ επίσης υπάρχει διαφωνία. Οι γενιάδες που βλέπουμε στις φιγούρες της τέχνης των Ολμέκ παρουσιάζουν ενδιαφέρον, διότι γενικά οι αυτόχθονες πληθυσμοί της Μέσης Αμερικής δεν έχουν πολλές τρίχες στο πρόσωπο. Αλλά αυτό ισχύει για τους σύγχρονους ανθρώπους. Δεν γνωρίζουμε εάν κάτι τέτοιο ίσχυε και στο παρελθόν. Όταν βλέπουμε μια γενιοφόρα φιγούρα ή μια φιγούρα με νέγρικα χαρακτηριστικά, δύσκολα αποδεχόμαστε ότι θα μπορούσε να είναι μια καθαρή αλλά ακριβής επινόηση. Εάν λοιπόν αυτά τα χαρακτηριστικά δεν ανήκουν σε αυτή την πλευρά του Ατλαντικού, από πού θα μπορούσαν να έχουν έρθει? Λοιπόν, η απάντηση είναι ότι ήρθαν από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Όποια και να είναι η αλήθεια πίσω από το μυστήριο που κρύβεται στα αγάλματα των Ολμέκ, αποδείχθηκε ότι τα πρώτα υπερατλαντικά ταξίδια ήταν δυνατά, τουλάχιστον από τεχνική άποψη. Ο καθηγητής Τζένοβς το απέδειξε πριν από 20 περίπου χρόνια, όταν διέσκησε τον ωκεανό πάνω σε μια πρωτόγονη βάρκα από καλάμια, ως μέλος του πληρώματος που συνόδευε τον ανθρωπολόγο Thor Heyerdahl στα ιστορικά του σήμερα ταξίδια στο Ρα. Προσθέτοντας σε αυτό την ανακάλυψη τεχνουργημάτων των Vikings και των Ρωμαίων στην Αμερική, ο καθηγητής πιστεύει ότι υπάρχουν αρκετές αποδείξεις για τα υπερατλαντικά ταξίδια. Έχουμε μαρτυρίες από τη μορφολογία, την αρχαιολογία, την εθνολογία, την εθνογραφία, τη γλωσσολογία, τη γενετική και πιθανότατα από τη βοτανολογία. Λοιπόν, έχουν συγκεντρωθεί αρκετά πιστήρια. Εάν υπήρχαν στοιχεία για ανθρώπους που έφτασαν στην Αμερική χιλιάδες χρόνια πριν από τον Κολόμβο, αυτό θα μπορούσε να δώσει αφορμή για την ιστορία της Ατλαντίδας, εάν βέβαια κάποιοι από αυτούς κατόρθωναν να επιστρέψουν στην Αίγυπτο, ένα πολύ πιο δύσκολο ταξίδι. Αλλά υπάρχει και μια άλλη, πολύ πιο παραδόξως πιθανή εκδοχή για την προέλευση της Ατλαντίδος. Θα μπορούσαν οι Αμερικανοί Ινδιάνοι να πλέψουν ανατολικά στον Ατλαντικό και να ανακαλύψουν την Ευρώπη, φέρνοντας μαζί τους ιστορίες για τους πολιτισμούς τους? Ορισμένοι πιστεύουν πως ναι. Νομίζω ότι είναι πολύ πιθανό κάποιοι Αμερικανοί Ινδιάνοι να ταξίδεψαν ανατολικά, διασχίζοντας τον Ατλαντικό, όσο βρίσκονταν στο ρεύμα του κόλπου. Έτσι, οποιοδήποτε από την Καραϊβική κατά μήκος τα παράλια της Αμερικής και ως τα Αμερικάνικα σύνορα στον Καναδά, όπου το ρεύμα του κόλπου αρχίζει να ρέει κατευθείαν προς τα ανατολικά,
θα μπορούσε να είχε ακολουθήσει αυτό το ποτάμι έως τον ωκεανό και δεν βλέπω το λόγο να μην κατέληξε στην Ευρώπη. Οι άνθρωποι των πρώτων πολιτισμών της Αμερικής, εκείνοι στην Κεντρική και Νότια Αμερική, θα μπορούσαν να ακολουθήσουν το ρεύμα του κόλπου εάν μπορούσαν να φτάσουν έως την Καραϊβική. Τα νησιά της Καραϊβικής βρίσκονται σχεδόν 1000 μίλια από τον κόλπο του Μεξικό, όπου ζούσαν οι Ολμέκ. Ξέρουμε ότι οι Ολμέκ χρησιμοποιούσαν σίγουρα βάρκες και σχεδίες για να μεταφέρουν πέτρες και άλλα υλικά στην περιοχή τους, χρησιμοποιώντας ένα αξιόλογο εμπορικό σύστημα μέσω του ποταμού. Τα ποτάμια στα οποία έπλεαν χύνονται κατευθείαν στον κόλπο του Μεξικό. Όπως δείχνει αυτό το άγαλμα ενός καρχαρία που τρώει έναν άνθρωπο, γνωρίζουμε ότι χρησιμοποιούσαν τις παράλιες περιοχές για ψάρεμα και μετακίνηση. Αλλά δεν υπάρχουν άμεσες αποδείξεις ότι επιχείρησαν πιο μακρινά ταξίδια. Δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι οι Ολμέκ ταξίδεψαν στους ωκεανούς. Με άλλα λόγια, ότι κατόρθωσαν να έρθουν σε επαφή με άλλες υπήρους ή άλλες περιοχές που βρίσκονταν σε μακρινή απόσταση. Από την άλλη πλευρά, οι αμέσως επόμενοι διάδοχοι των Ολμέκ στην περιοχή, οι Μάγια, κατόρθωσαν να πλεύσουν από το Μεξικό στην Καραϊβική προτού φτάσει εκεί ο Κολόμβος. Οι βάρκες τους, που λέγεται ότι ήταν μεγάλες σαν το ίδιο το πλοίο του Κολόμβου, δεν διασώζονται. Διασώθηκε όμως το τεκμήριο της ύπαρξής τους. Στο τέταρτο ταξίδι του, ο Κολόμβος έπλευσε στη Νότια Καραϊβική, όπου είδε και κατέγραψε στο ημερολόγιο του ένα εμπορικό σκάφος των Μάγια. Επομένως, υπήρχε μια διαρκής εμπορική δραστηριότητα στην Καραϊβική, την εποχή που ο Κολόμβος του συνάντησε, και ένας μεγάλος αριθμός από αρχαιολογικά τεκμήρια αποδεικνύουν ότι αυτή η δραστηριότητα είχε ξεκινήσει πριν από πολλούς αιώνες. Αυτή είναι μία από τις πιο απτές αποδείξεις που διαθέτουμε για το βαθμό στον οποίο κάποιες φυλές Αμερικανών Ινδιάνων ήταν ναυτικοί. Οι ακριβείς δυνατότητες πλεύσης των πρώτων πολιτισμών της Αμερικής είναι αμφίβολες, αλλά όλα δείχνουν ότι μάλλον έχουν υποτιμηθεί. Άλλωστε, όταν ο Thor Heyerdahl θέλησε να κατασκευάσει μια βάρκα από καλάμια αρκετά ανθεκτική, ώστε να μπορεί να διασχίσει τον Ατλαντικό, ζήτησε τη βοήθεια των ψαράδων της λίμνης Τιτικάκα. Εδώ στην περιοχή του Τιουανάκου ήταν οι μόνοι που εξακολουθούσαν να έχουν τα απαραίτητα προσόντα. Ο βαθμός των αρχαίων επαφών σε μέρη πέρα από τον Ατλαντικό είναι ένα χαμένο κομμάτι της ιστορίας. Υπάρχουν όμως μυστηριώδεις κρίκοι που υποδηλώνουν ότι θα μπορούσαν όντως να είναι αρκετά συχνές. Ένας τέτοιος κρίκος συνδέεται με τον ίδιο τον πολιτισμό του Τιουανάκου. Οι βασιλείς του Τιουανάκου, όπως και οι φαραώ της Αιγύπτου, μουμιοποιούνταν μετά το θάνατό τους. Το γεγονός ότι και οι δύο αυτοί πολιτισμοί εφάρμοζαν την ίδια τεχνική της μουμιοποίησης μπορεί να είναι απλά μια σύμπτωση. Ανακαλύφθηκε όμως ακόμα ένας νέος κρίκος ανάμεσα σε αυτές τις δύο αυτοκρατορίες, ο οποίος δεν μπορεί να αποτελεί σύμπτωση. Στην αγορά της πόλης του Τιουανάκου, οι γυναίκες των Αγιαμάρα κάνουν χρυσές δουλειές, πουλώντας φύλλα κόκας. Το μάσιμα αυτών των φύλων απελευθερώνει την κοκαίνη που περιέχουν. Και αυτός ο τρόπος χρήσης της κόκας αποτελούσε ανέκαθεν ένα ζωτικό κομμάτι της θρησκείας και του πολιτισμού των Άνδεων. Για την ακρίβεια, το μάσιμα κόκας αποτελούσε συνήθεια των βασιλέων του Τιουανάκου. Συχνά τα αγάλματά τους είναι με ένα ματσάκι φύλλα στο στόμα που κάνει το μάγουλο να φουσκώνει. Δεδομένου όμως ότι το φυτό της κόκας φυτρώνει μόνο στη Νότια Αμερική, δίχως τα υπερατλαντικά ταξίδια δεν υπάρχει εξήγηση για το πώς θα μπορούσε να βρεθεί και να χρησιμοποιείται σε άλλες υπήρους πριν από χιλιάδες χρόνια.
Όμως πρόσφατα, χημικοί που πραγματοποιούσαν τεστ στις αιγυπτιακές μούμιες ανακάλυψαν μόρια κοκαίνη στα σώματά τους, μαζί με νικοτίνη που ίσως προερχόταν από τον καπνό, άλλο ένα φυτό της Αμερικής. Επειδή οι μούμιες δίνησαν ένα διάστημα χιλίων ετών, αυτή η ανακάλυψη υποδηλώνει τακτικό εμπόριο και επαφές με την Αμερική. Η πρόσφατη ανίχνευση κοκαίνης στις αιγυπτιακές μούμιες αποτελεί ένα ακόμα τεκμήριο αυτού του υπεροκειάνιου εμπορίου, γιατί η κόκα είναι γηγενές φυτό της Αμερικής. Επομένως, κάποιος πρέπει να την έφερε στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού. Παρά λοιπόν τα όσα μάθαμε στο σχολείο, τα αρχαία υπερατλαντικά ταξίδια είναι μια πιθανότητα που ίσως θα μπορούσε να λύσει το μυστήριο του Πλάτωνα για τη χαμένη νησιωτική Ήπειρο. Μια Ήπειρο που θα μπορούσε για την ακρίβεια να βρισκόταν εκεί όλον αυτόν τον καιρό. Την Αμερική. Ο κόσμος πάντα πίστευε ότι η περιγραφή του Πλάτωνα για την Ατλαντίδα δεν έβγαζε νόημα. Μόλις οι άνθρωποι κατανοήσουν ότι οι Αιγύπτιοι και οι Έλληνες γνώριζαν αρκετά για την Αμερική, τότε όλα μπαίνουν στη θέση τους και βγάζουν απόλυτο νόημα. Με τις υπερατλαντικές επαφές, τις μεγάλες αυτοκρατορίες και τον πολιτισμό στο σωστό χρονικό πλαίσιο, μπορούμε να φανταστούμε ότι τα ερείπια της χαμένης πόλης της Ατλαντίδας βρίσκονται κάπου στην Αμερική. Η λίμνη Τιτικάκα, που είχε ιδιαίτερη σημασία για την αυτοκρατορία των Τιουανάκου, είναι μια από τις βαθύτερες λίμνες του κόσμου και έχει εξερευνηθεί ελάχιστα. Αλλά αυτά που ανακάλυψαν οι δίτες είναι τεχνουργήματα από την περίοδο του Τιουανάκου, στα οποία περιλαμβάνονται λίθινα κουτιά με προσφορές για τους θεούς. Οι κάτοικοι του Τιουανάκου τα έβαζαν εκεί διότι πίστευαν ότι η ζωή ξεκινάει μέσα από τη λίμνη. Ίσως αυτή η πεποίθηση κρύβει περισσότερα από έναν απλό θρησκευτικό μύθο. Ίσως πρόκειται για μια ιστορία που μιλάει για έναν αρχαιότερο πολιτισμό που έχει πλέον βυθιστεί. Θα μπορούσε κάτω από την επιφάνεια της λίμνης Τιτικάκα να βρίσκεται η χαμένη πόλη της Ατλαντίδας? Δεν είναι παράλογο να ονειρευόμαστε ότι ίσως βρίσκεται εκεί, περιμένοντας να την ανακαλύψουν. Κάποιοι λένε ότι η Ατλαντίδα είναι απλά ένα όνειρο και γι' αυτό οι χαμένοι πολιτισμοί όλου του κόσμου έχουν αναφορές για τη θρηλυκή αυτοκρατορία. Κανείς όμως δεν ταιριάζει απόλυτα με αυτήν. Εάν είναι όντως έτσι, τότε πρόκειται για ένα από τα πιο ζωηρά όνειρα του ανθρώπινου γένους. Η αναζήτηση της Ατλαντίδας δεν θα πάψει ποτέ, διότι η Ατλαντίδα βρίσκεται μέσα μας. Όλοι έχουμε ανάγκη να ονειρευτούμε το ιδανικό μέρος, να ονειρευτούμε ένα παράδεισο. Και αυτό ακριβώς είναι η Ατλαντίδα. Αλλά αν πρόκειται για όνειρο, η ιστορία της Ατλαντίδας είναι επίσης συμπαγής και αρκετά αληθινή, για να μας κάνει να συνεχίσουμε να την αναζητούμε, με την ελπίδα ότι κάποια μέρα μπορεί να βρεθεί. Αφήγηση, Θέμης Ψυχογιός, Έμι Στυλιανίδη. Τεχνική επεξεργασία, Στούντιο Τρίτων. Διανομή παραγωγή Alpha Media.